Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Φεβρουαρίου 2017 και ανοίγουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία από το SBC. Κομισιόν και Δέλτα Νητάφ επιμένουν στα δικά τους στοιχεία για τα δημοσιονομικά της χώρας μας. Πλέον διαπραγμάτευση φαίνεται ότι γίνεται με βάση και τα συνολικά στοιχεία για το 2016. Ωστόσο, αυτή η νέα διαβούλευση ίσως και να είναι το σημείο κλειδί που είτε θα ξεκλειδώσει την αξιολόγηση με λιγότερες απαιτήσεις από τους δανειστές, είτε θα φέρει νέα καθυστέρηση στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Το Δέλτα Νητάφ δηλώνει ότι αν έχει κάνει λάθη στους υπολογισμούς θα επανορθώσει, ενώ η Ελεστάτ τονίζει ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτηση των στοιχείων από το Ταμείο, μετά τον μπαράζ δημοσιευμάτων χθες που έκαναν λόγο για αποστολή τοποτηρητή του Δέλτα Νητάφ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πάντως, η και αξιολόγηση City και Bank of America εκτιμούν ότι η αξιολόγηση θα κλείσει μόλις η Αθήνα φτάσει στα όρια της για ταμιακά διαθέσιμα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Παράθυρο για δήλωση προόδου στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας αναζητεί η κυβέρνηση μετά τις χθεσινές δηλώσεις που έδειξαν ότι υπάρχει η βούληση για ένα πεδίο συνεννόησης. Οι θεσμοί αναμένουν την απάντηση της Αθήνας για την πρόταση επί των μέτρων που έχουν προτείνει προκειμένου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέκλεισε χθες για μία ακόμα φορά τη λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων, αλλά τάχθηκε υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, που βρέθηκε χθες στην Αθήνα μετά από επικοινωνία και με τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούντα Έσεμπλουμ, άνοιξε εκ νέου ένα παράθυρο για μια καταρχήν συμφωνία στη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της ερχόμενης Δευτέρας. Ενώ ο Πολ Τόμισεν για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Δέλτα Νητάφ να διορθώσει τις εκτιμήσεις του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, μόλις τεθούν στην διάθεσή του τα πλήρη στοιχεία για την εξέλιξη του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά το 2016. Τώρα να κάνει το επόμενο βήμα μέσα στο επόμενο 24ωρο, καταθέτοντας προτάσεις, αντιπροτάσεις για να έρθει το αδιέξοδο. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πιέρ Μοσκοβισί, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα διεξαχθεί το Eurogroup. Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο βήμα που περιμένει από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει, ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ανέφερε ότι αυτό είπα στον κύριο Τσίπρα. Και τώρα εξαρτάται από εκείνον, είπε χαρακτηριστικά ο Πιέρ Μοσκοβισί, να το σκεφτεί και επίσης να κάνει τις αντιπροτάσεις που είναι απαραίτητες. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, όπως τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, και επανέλαβε την πεποίθησή του πως υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ της λιτότητας, αλλά υπάρχει επίσης και η ανάγκη των μεταρρυθμίσεων, λέγοντας ότι θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής ισορροπίας και της ευημερίας. Επέμεινε ότι η συμφωνία είναι κοντά και επεσήμανε πως ο ίδιος δεν βρίσκεται στην Αθήνα για να διαπραγματευτεί, αλλά για να εξετάσει με την ελληνική κυβέρνηση τις πιθανές επιλογές. Ο κ. Μοσκοβισί χαρακτήρισε εκ νέου ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία και σημείωσε ότι πρέπει να βασιστούμε σε αυτούς τους αριθμούς. I'm confident that if efforts are made by all sides, been very good progress and move towards that agreement. The IMF is a very important partner, and we want the IMF to be on board. We need to have an agreement, including the IMF, and it's also a guarantee, a security for Greece. Πάμε τώρα στη Γερμανία. Ο κυβερνητικός συνασπισμός αλλάζει στάση αναφορικά με τη διάσωση της Ελλάδος. Είναι ο τίτλος άρθρου στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας του Μονάχου, Zeitung der Zeitung, η οποία έκανε λόγο για διαφαινόμενη μεταστροφή του Βερολίνου ως προς τη συμμετοχή του Δέλτα Νητάφ στο ελληνικό πρόγραμμα. Η γερμανική εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωβουλή και την πρόεδρο του CSU, Manfred Weber, ο οποίος τονίζει πως η Ευρώπη μπορεί να σταθεί μόνη στα πόδια της. Στους κόλπους της γερμανικής κυβέρνησης αυξάνεται ολοφάναρα διάθεση για μια σημαντική αλλαγή πορείας αναφορικά με την πολιτική διάσωση της Ελλάδος, σημειώνει η εφημερίδα, επικαλούμενη και τον κύριο Weber, ο οποίος προτείνει ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Γερμανία
θα πρέπει να σταματήσουν να επιμένουν στη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Από τη στιγμή που το ΔΝΤ εμένει στο ενδεχόμενο κουρέματος, τότε θα πρέπει να το αφήσουμε να αποχωρήσει, αναφέρει στην εφημερίδα ο κ. Βέμπερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή του ΔΝΤ υπό τις μέχρι σήμερα συνθήκες ήταν πολύ χρήσιμη, λόγω της τεχνογνωσίας πάνω στην εξυγίανση υπερχρεωμένων χωρών. Αλλά τώρα, λέει ο κ. Βέμπερ, οι όροι έχουν αλλάξει. Το ΔΝΤ επιμένει να θέτει ως όρο για τη συμμετοχή του ένα κούρεμα του ελληνικού χρέους. Ωστόσο, ο κ. Βέμπερ, όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα, θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά άδικο για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες υλοποίησαν τους όρους των δικών τους προγραμμάτων διάσωσης, χωρίς ελάφρυνση χρέους, ενώντας φυσικά την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Πορτογαλία. Χθες το βράδυ υπήρχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Βούφκαν Σόιμπλε με τον νέο Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, που συμφώνησαν να έχουν μια στενότερη συνεργασία. Αλλάζουμε θέμα. Σε ναυάγιο κατέληξη σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Δραγασάκη και αντιπροσώπους αγροτών, και ενδεικτικά είναι ότι οι αγρότες μετά τον μπλοκ από τον Προμαχώνα και τους Ευζώνους αποχώρησαν πριν ακόμα τελειώσει η συνάντηση με τον κύριο Δραγασάκη και το κυβερνητικό επιτελείο, δηλώνοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ενώ και οι αγρότες από τις υπόλοιπες περιοχές δήλωσαν επίσης απογοητευμένοι. Την αποχώρησή τους από τα αγροτικά μπλόκα που έστησαν από το τέλος του Ιανουαρίου του 2017 σε διάφορα κομβικά σημεία της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, προανήγγειλαν επίσης εκπρόσωποι των συντονιστικών επιτροπών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν, αλλά λαμβάνουν άλλη μορφή. Ο κ. Δραγασάκης έκανε λόγο για βιωσιμότητα της αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας και τόνισε ότι κάλεσε και τους αγρότες να σκεφτούν και να υπάρξει ένας δημόσιος διάλογος γύρω από το πώς θα ενισχύσουμε τις μορφές συλλογικής οργάνωσης των αγροτών. Θέλω να εκτιμήσω περίπου τα 2 τρίτα των αιτημάτων, 15 από τα 20, είτε υλοποιούνται είτε ανέλαβαν οι υπουργοί να τα μελετήσουν με πρόθεση, ας πούμε, να βρεθεί λύση. Γι' αυτό το λόγο μετέφερα και τη βούληση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά ότι θα πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που θα δημιουργείται για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Δεν καθόμαστε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι ντελιβεράδες των μνημονίων. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε να είμαστε βιώσιμοι αγρότες. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα μας πάρουν τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε. Τώρα το ελεύθερο εμπόριο, η προστασία του κλίματος αλλά και η μετανάστευση, με ιδιαίτερο βάρος στην Αφρική, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Εξωτερικών της ομάδας του G20, που συνέρχεται σήμερα και αύριο στη Βόνη. Από την 1η Δεκεμβρίου, η Γερμανία έχει την προεδρία στην ομάδα των αναπτυγμένων βιομηχανικών χωρών και των αναδυόμενων οικονομιών. Το Βερολίνο έχει βάλει μια σειρά θέματα στο τραπέζι, τα οποία θα ζητηθούν από τους Υπουργούς Εξωτερικών. Ειδικότερα, αντικείμενο συζήτηση θα αποτελέσουν το ελεύθερο εμπόριο, το πλαίσιο λειτουργίας των αγροτών, η προστασία του κλίματος, αλλά και το θέμα της μετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Σε σχέση τουλάχιστον με τα δύο τελευταία θέματα, θα ζητηθεί διεξοδικότερο ρόλος της Αφρικής, μιας και η Γερμανία θέλει να ενισχύσει τις τάσεις που βοηθούν ώστε οι μετανάστες να μπορούν να παραμένουν στις χώρες τους. Υπολογίζεται τουλάχιστον ότι μέχρι το 2050 η Αφρική θα έχει 2 δισεκατομμύρια κατοίκους. Πάντως, με πλειοψηφία 408 ψήφων υπέρ, 254 κατά και 33 αποχές, εγκρίθηκε η ομοφωνία ελευθέρου εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι διαπραγματεύσεις είχαν διαρκέσει 7 χρόνια. Με πλειοψηφία 408 ψήφων υπέρ, 254 κατά και 33 αποχών, εγκρίθηκε η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Υπέρ ψήφισαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Συντηρητικοί, οι Φιλελεύθεροι και μέρος των Σοσιαλδημοκρατών. Μετά από 7 χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ Οτάβας και Βρυξελών, οι Ευρωβουλευτές ανοίγουν το δρόμο για την προσωρινή εφαρμογή της συνθήκης. Τώρα η ΣΕΤΑ πρέπει να επικυρωθεί και από τα Εθνικά και Περιφερειακά Κοινοβούλια των 28 κρατών μελών. Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις από αυτή την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Την ώρα λοιπόν που οι ευρωβουλευτές ψήφιζαν τη συνθήκη ελεύθερου εμπορίου, στους δρόμους του Στρασβούργου οι πολίτες διαδήλωναν για να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία. Την ώρα που οι ευρωβουλευτές ψήφιζαν τη συνθήκη ελεύθερου εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, στους δρόμους του Στρασβούργου οι πολίτες διαδήλωναν για να την καταγγείλουν.
Υπάρχει πραγματικά ευρεία δυσαρέσκεια για αυτή τη συμφωνία, η οποία δεν πρόκειται να φέρει κανένα όφελος στους πολίτες ή το περιβάλλον και θα ευνοήσει μόνο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με το εμπόριο. Αφορά περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Και ξέρετε ότι θα επηρεάσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις τοπικές επιχειρήσεις, την υγεία και την εκπαίδευση. Αντίστοιχες διαδηλώσεις έγιναν και πέρυσι σε όλη την Ευρώπη. Στη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης, οι ακτιβιστές σκοπεύουν να διατηρήσουν την πίεση εναντίον των διατλαντικών συμφωνιών, αλλά η ΣΕΤΑ μπορεί να τεθεί σε ισχύ προσωρινά ήδη από τον Απρίλιο. Ωστόσο, πρέπει τώρα η συνθήκη να επικυρωθεί από τα 28 εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και τα 10 περιφερειακά. Και δεν είναι πάντως μόνο οι πολίτες που αντιστέκονται στην εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Μπορεί λοιπόν οι ευρωβουλευτές να ενέκριναν αυτή τη συνθήκη ελευθέρω εμπορίου, αλλά τώρα τα 28 εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και τα 10 περιφερειακά θα πρέπει να επικυρώσουν αυτή τη συμφωνία. Μπορεί οι ευρωβουλευτές να ενέκριναν τη συνθήκη ελεύθερου εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, αλλά τώρα τα 28 εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και τα 10 περιφερειακά θα πρέπει να επικυρώσουν τη συμφωνία. Η επικύρωση σε όλα τα κράτη-μέλη θα ξεκινήσει. Θα υπάρξει μια μακρά διαδικασία και στις περισσότερες χώρες χωρίς προβλήματα, σε κάποιες με περισσότερες συζητήσεις. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί. Θα δοκιμάσουμε την επίδραση της Καναδικής Συμφωνίας. Θα προσπαθήσουμε να κατευνάσουμε κάποιες από τις ανησυχίες, δήλωσε η αρμόδια επίτροπος Σεσίλια Μάλμστρομ. Οι πολέμοι ανησυχούν κυρίως γιατί ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να προσφεύγουν σε ένα είδος διαιτησίας εναντίον εθνικών κυβερνήσεων, εάν κρίνουν ότι η συμφωνία παραβιάζεται λόγω εθνικής νομοθεσίας. Ενώ οι υποστηρικτές υπογραμμίζουν την εξοικονόμηση χρημάτων από την κατάργηση των δασμών. Οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων ελπίζουν ότι τα δικαστήρια θα πάρουν θέση. Ελπίζω ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει τη συμβατότητα μεταξύ της συνθήκης και της γερμανικής νομοθεσίας. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ρωτήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το τι προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εκεί ίσως υπάρχει κάποια ελπίδα ότι αυτή η συνθήκη θα παρακαμφθεί, δήλωσε ο ευρωβουλευτής Φιλίπ Λαμπέρτς. Η καναδική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι πολίτες είναι υπέρ της συνθήκης ελεύθερου εμπορίου. Έτσι πήραμε στον Καναδά την κοινωνική άδεια να κάνουμε εμπόριο. Επενδύσαμε στη μεσαία τάξη, επενδύσαμε στην καναδική οικογένεια, επενδύσαμε στις υποδομές, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν τα ωφέλη από το εμπόριο, δήλωσε ο Καναδός Υπουργός Εμπορίου. Πράγματι, μια δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι το 55% των ερωτηθέντων Καναδών δηλώνουν υπέρ της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρούντο θα μιλήσει ενώπιον των Ευρωβουλευτών την Πέμπτη.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC και πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο πώς καταγράφει ο ελληνικός τύπος, πώς καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου, τις εξελίξεις με βόντο φυσικά και τη χθεσινή επίσκεψη του Πιέρ Μοσκοβίση στη χώρα μας. Εφημερίδα Αυγή. Ούτε ένα ευρώ περισσότερη λιτότητα. Μήνυμα Τσίπρα προς δανειστές για την αξιολόγηση. Ο Μοσκοβίση. Το Eurogroup μπορεί να θέσει τις παραμέτρους μιας συμφωνίας. Αποστασιοποίηση Τόμψεν του Delta Netaf. Τον Μάιο θα μπορούσαμε να επαναξιολογήσουμε τις εκτιμήσεις μας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Αυγή σήμερα. Ακριβώς από κάτω, τη γραμμή Σόιμπλε επέδειξε ο Μητσοτάκης στο Μοσκοβισί. Σαμαράς, εκλογές αύριο. Και η Νέα Δημοκρατία καλύπτει το γαλάζιο σαμποτάζ στην Ευρωβουλή. Ακριβώς από κάτω στην εφημερίδα, στο πόρισμα, στον εισαγγελέα το πόρισμα για την ΑΕΠ. Και πληρώστε για τον ΝΑΤΟ, μήνυμα Τραμπ προς τους Ευρωπαίους. Και στα δεξιά πάνω της εφημερίδας ορίστηκαν με εγκύκλιο κριτήρια και προϋποθέσεις της εθνικής σύνταξης. Συνάντηση αγροτών με Δραγασάκη, επιστρέφουν στα μπλόκα. Στη Δημοκρατία, όλεθρος για τις συντάξεις δημοσίου και χειρίας. Τι προβλέπουν οι νέοι εγκύκλοι, οι νέες εγκύκλοι, άγριες περικοπές αναδρομικά από 1η Ιανουάριου, αναλυτικά παραδείγματα. Φιλοξενεί εφημερίδα, μείωση 30% σε όσους κατέθεσαν αίτηση μετά το Μάιο του 2016, απάνθρωπες ρυθμίσεις για τις γυναίκες κάτω των 55 ετών που χάνουν τους συζύγους τους. Ούτε ευρώ στις άγαμες θυγατέρες. Παρανοϊκός κόφτης, αν διαφορά ηλικίας του ζευγαριού είναι πάνω από 10 έτη, γράφει η εφημερίδα. Στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου ήλθε, είδε και απήλθε. Επικοινωνιακή επίσκεψη Μοσκοβισί, χθες στην Αθήνα. Δολοφονία εκ προμελέτης από τα πιστόλια του Δέλτα Νιτάφ, γράφει η μέριδα. Απίστευτο καπέλο της Λαγκάρτ στην Ελιστά. Το πρώην επικεφαλής οικονομολόγος Ταμείου Ολιβιέ Μπλασάρ είχε προειδοποιήσει με εκθεσή του λίγες μέρες μετά τις ανακοινώσεις Παπανδρέου στο Καστελόριζο ότι η συνταγή της ακραίας λιτότητας δεν βγαίνει. Και μίσος από τον Ντάισεμπλουμ, κραυγές για χρεοκοπία της χώρας μας, αν φύγει οριστικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο κάτω μέρος της εφημερίδας, στο αντάρτικο της Γραβάτας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι δικηγόροι για τις φορές ξυλοκόπησαν καθηγητή μέσα στο πάντιο. Αγρυπνία για θαύμα με 40χρονη καρκινοπαθή. Ο Βενιζέλος πυροβολεί τον Ανδρέα Πανδρέου. Ένα ακόμα θέμα που μας γυρνάει πίσω στην δεκαετία του 80. Αόρατα στέλθα από τις ΗΠΑ λόγω Τουρκίας. Ένα ακόμα θέμα στο κάτω μέρος του πρωτοσέλιδου. Και ο Φίλης τώρα παριστάνει τον αρχαιολόγο, μπλοκάρει με άλλους 17 του ΣΥΡΙΖΑ την επένδυση στο ελληνικό. Κεφαλαίος Κρανιδιώτης, η καλή τραμπούκη και η φασίζουσα φάλαγα της προόδου στο άρθρο του σήμερα. Εφημερίδα Έθνος. Έρχεται μαζικό κούρεμα χρεών, οι τελικές ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό συμβασμό, πράσινο φως για ρυθμίσεις κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, έως 70% το κούρεμα των οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αυστηρότερα τα κριτήρια για ένταξη στο νόμο. Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να διαγράφουν μέρος των επιχειρηματικών δανείων χωρίς ένταξη στον εξοδικαστικό συμβασμό, γράφει σήμερα το Έθνος. Τετραήμερο φωτιά για την αξιολόγηση, η γέφυρα Μοσκοβισί και οι κινήσεις στο παρασκήνιο. Φωτογραφία από την παρασημοφόρηση του κ. Μοσκοβισί. Νομός Φλόρινας, κόκκινος συναγερμός για την γρήπη των πτηνών και κοστίζουν ακριβά τα γκράφιτι στα μέσα μεταφοράς, με μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Πάνω από το 10% του κόστους καθαρισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς δαπανάται για καθαρισμό των γκράφιτι. Και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασφαλής χώρα Τουρκία για τους πρόσφυγες. Πάμε στις ειδήσεις. Έκαναν φτερά καταθέσεις 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τις τελευταίες 45 ημέρες από τις ελληνικές τράπεζες. Ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας, πρέπει να υπάρξει συμβασμός κυβέρνηση δανειστών, δηλώνουν στις ειδήσεις πηγές της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ακριβώς από κάτω, ίστατη προσπάθεια για συμφωνία από την Επίτροπο. Πώς γιόρτασε τον Άγιο Βαλεντίνο στην Αθήνα το ζεύγος Μοσκοβισί, που έχουν και μεγάλη διαφορά ηλικίες, βρέθηκε στο Μαξίμου χθες. Επιχειρηματίες με πάθος για όπλα και έργα τέχνης, Μιχάλης Ρομπότης, ένα θησαυρό στο σαλόνι του έκρυβο πρώην ιδιοκτήτης της Βόκτας που συνελήφθη στη Μάνδρα Αττικής. Και επίσης ένα ακόμα θέμα στο πάνω μέρος της εφημερίδας, με αίσθηση ανεφοιτητές μου, Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής του Παντίου, μιλά στις ειδήσεις για το ξεδολαδραμό του στο προάβλιο του Πανεπιστήμιου και μαζικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπλοκάκια και θύελα αντιδράσεων. Ελεύθερος τύπος, μειώσεις έως 30% στις νέες συντάξεις δημοσίου, εγκύκλιοι σοκ για όσους συνταξιδοτούνται από την 13η Μαΐου του 2016 και μετά, επώδυνες αλλαγές στον υπολογισμό αποδοχών με παλαιό ή νέο μισθολόγιο,
σε εθνική σύνταξη χειρίας αναπηρίας και στην αναγνώριση πλασματικών ετών. Πώς θα υπολογίζεται η προσωπική διαφορά για όσους συνταξιοδοτούθηκαν σε όσους συνταξιοδοτηθούν έως το 2019. Αναλυτική πίνακες και παραδείγματα για τα νέα ποσά των κυρίων συντάξεων της προσωπικής διαφοράς και την εθνική σύνταξη που φιλοξενεί σήμερα σε τρισέλιδο ρεπορτάζ η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ακριβώς δεξιά, Μοσκοβισή Ντάισεμπλουμ ζητούν μέτρα 3,6 δις σε σκηνικό 2015. Η κυβέρνηση ολιγορεί, το Δέλτα Νταύ στέλνει ελεγκτή της Ελστάτ. Στον εισαγγελία το πόρισμα για το σκάνδαλο της ΑΕΠΗ, ένα θέμα το οποίο φιλοξενείται εδώ και αρκετές μέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αντάρτικο φίλοι και 53 για την επένδυση στο ελληνικό, γιατί θέλουν να βγάλουν αρχαιολογικούς χώρους κάποια κομμάτια του ελληνικού. Ο Τραμπ αντιμέτωπος με το Ρωσία Γκέιτ, σε σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση των μυστικών επαφών του επιτελείου του Λευκού Οίκου με διπλωμάτες της Μόσχας. Στα αριστερά της εφημερίδας, το κτηματολόγιο αμφισβητεί εκτάσεις μοναστηριών και εκκλησίας. Οι μονές δεν έχουν λεφτά ούτε για ενστάσεις, γράφει η εφημερίδα. Και απολύουν 6.000 καθαρίστρες και υπαλλήλους σύντησης, φύλαξης σε νοσοκομεία, μέσω των νέων διαγωνισμών για προσλήψεις. Και επίσης, έρχεται διπλασιασμός στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω Ευρωδικαστηρίου για το Τσίπουρο. Εστία. Η μονιμοποίηση της παρανομίας, το συνταγματικό τόξο παραβιάζει το Σύνταγμα, γράφει η εφημερίδα στο πρώτο θέμα. Και ένα δεύτερο θέμα που φιλοξενεί, ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει τις επενδύσεις, 18 βουλευτές κατά της αναπλάσεως του ελληνικού και πάνω δεξιά ρεκόρ ανέργων στην Τουρκία. Εφημερίδα των συντακτών, αλλάζουν τα φώτα στη ΔΕΗ, ο εφηνδιαστικός έλεγχος ανοίγει την πόρτα της ιδιωτικοποίησης, πόλεμος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρώην κρατικό μονοπόλιο. Επίσης, ακριβώς από πάνω, να σταματήσει η χρηματοδότηση των νεοναζιστών. Στο Ευρωκοινοβούλιο έφτασε το βίντεο ντοκουμέντο για τη Χρυσή Αυγή. Το έφερε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης από την αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών. Στο κάτω μέρος της εφημερίδας και στα αριστερά, σκάνδαλος ΑΕΠΗ, στον εισαγγελία το πόρισμα των λογιστών. Αρβίλα Γκέιτ, έρευνα μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας των συντακτών. Τζένατος Αντίπας, έφυγε ο χαμογελαστός αγωνιστής της μη κυβερνητικής οργάνωσης πράξης. Πρόταση Μαξίμου, μείωση σε ΦΠΑ και ένφια και ο Τραμπ και φίλοι του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη Μέγκυρη μεταξύ Μεσανατολικού και Ρωσίας. Και στο κάτω μέρος της εφημερίδας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέρνει στα δικαστήρια Τσίπουρο και Τσικουδιά. Πάμε στην ημερησία. Έρεται το απόρριτο για κακοπληρωτές. Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί μετόχων με κόκκινα δάνεια. Καταδίωκτο για τα τραπεζικά στελέχη που προχωρούν σε ρυθμίσεις δανείων. Κούρεμα και 70% για αφιλές εφορία ταμεία. Δυσκολεύει ένταξη στον εξοδικαστικό συμβασμό. Επίσης, διφορούμενα μηνύματα στην Αθήνα για την οικονομία. Γαλλική στήριξη, Ολλανδική τορπίλη. Και στο πάνω μέρος της εφημερίδας, μειωμένες άνω του 20% οι νέες συντάξεις. Οδυνηρές αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων. Υπό την απειλή περικοπής της προσωπικής διαφοράς βρίσκονται οι 6 στους 10. Στην Καθημερινή, επιχείρηση μπλόκο στο ελληνικό προς κόμματα από βουλευτές και υπηρεσίες με πρόσχημα τους αρχαιολογικούς χώρους. Ακριβώς από κάτω, Μάτης προς Ευρωπαίους, αυξήσε τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ. Και επίσης, στα δεξιά, πίεση Μοσκοβισή στον Τσίπρα για κινήσεις. Ντάισεμπλουμ, χρεοκοπία αν αποχωρεί στο Δέλτα Νταύ. Και μειωμένες συντάξεις δημοσίου, οι νέες συντάξεις δημοσίου έως και 18%. Πάμε στην Κοντρα Νιούς. Αλέξη, πάρε το αεροπλάνο και τράβα να βρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Βαρεθήκαμε να μας κοροϊδεύουν. Άλλα λέει η Μέρκελ, άλλα ο Σόιμπλε, άλλα ο Ντάισεμπλουμ, άλλα το Δέλτα Νταύ και η λύση δεν φαίνεται. Γράφει Κοντρα Νιούς. Καλύτεροι σύμμαχοι με τους Αμερικανούς που ένα κομμάτι της Αμερικής είναι ελληνικό και μας χρειάζονται για τις βάσεις που έχουν στη Σούδα παρά δούλοι των Γερμανών που δύο φορές μέσα σε 72 χρόνια μας σκοτώνουν και μας ληστεύουν, γράφει η εφημερίδα. Και στο πάνω μέρος, αρχηγική εμφάνιση του Άδωνη, με 4.000 άτομα και παρουσία του Σαμαρά, η εκδήλωση για την κοπή της πίτας του σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και επίσης επιτέλους στον εισαγγελέα το πόρισμα για το μεγάλο σκάνδαλο της ΑΕΠΗ. Στην αυτεμπορική, ο πληθωρισμός επέστρεψε. Αύξηση έμεσων φόρων, νέα τέλη, άνοδος τιμών καυσίμων έβγαλαν την οικονομία από τον αποπληθωρισμό. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με πέρυσι. Αχτίδα ελπίδας για πλήση συμφωνίας, στη φωτογραφία ο Πιέρ Μοσκοβισή και ο Ευκλήδης Ακαλώτος. Ακριβώς από κάτω, σε ποιες συντάξεις του δημοσίου θα πέσει ψαλίδι 20% υψηλόμισθοι υπάλληλοι. Υπουργείο Εργασίας, εθνική σύνταξη μόνο και με διαμονή τουλάχιστον 15 ετών στην Ελλάδα. Και στο δημόσιο, ηλιακιακός κόφτης για συντάξεις χειρίας, DigiComi, γιατί επισκέφτηκε ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ, η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κομισιόν,
και καθυστερήσεις πληρωμών με το αζημίωτο, μια απόφαση της Κομισιόν. Πάμε στα νέα. Η προσωπική διαφορά με τους δανειστές, το ψαλίδι σε 1.400.000 συντάξεις αποτελεί το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές να αποκρύπτει επιμελώσει η κυβέρνηση. Και επίσης για ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα, πόσο θα κοπούν οι συντάξεις αν χαθεί η προσωπική διαφορά. Και ακριβώς αναφέρει για τα κατώτερα όρια του ΙΚΑ, για το ΙΚΑ και το δημόσιο και τον ΟΑΕ, το πρώην ΤΕΒΕ. Στο πάνω μέρος θυμίζει Watergate, η ανάρμοστη σχέση του Donald Trump με τους Ρώσους και επίσης το Champions League, δεκάλεπτο φιάλτης για την Arsenal στο Μόναχο. Και κλείνουμε το ριζοσπάστη. Κορυφώνεται στους χώρους δουλειάς η μάχη για την επιτυχία τους. Συλλαλητήριο στις 21 Φλεβάρι, στην Αθήνα στις 6.30 το απόγευμα στην Ομόνια, στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου και σε ακόμα πολλές πόλεις. Και ένα ακόμα θέμα, αντιμέτωποι με την εκμετάλλευση και τα απατηλά πανηγύρια, εργολαβικοί συμβασιούχοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Παρακολουθούμε το πώς κινούνται οι αγορές με φόντο τάσο σημαίνει σε όλο τον κόσμο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τη δεύτερη αξιολόγηση και τις αποκωδικοποιούμε συνεχώς κάθε δήλωση που έρχεται ή κάθε τι που γράφεται για την Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν έχουμε μια έτσι, μικρή πτώση σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έτσι ξεκίνησε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και το τι απασχολεί και την Ευρώπη αλλά και τις ΗΠΑ κυρίως. Διότι συνεχίζεται κάθε τι που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στο επίκεντρο. Πάμε στην ερώτηση των ειδήσεων. Η Ματίνα Χαρκοφτάκη είναι εκεί. Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, με τι πρόσημο έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια? Με μεικτά πρόσημα λοιπόν και περιορισμένο όγκο συναλλαγών ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται οι δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστήριων αυτή τη στιγμή. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το ευρωπαϊκό ταμπλό. Συγκεκριμένα, ο Βρετανικός Φουτς 100 στο Λονδίνο υποχωρεί 0,22%. Οριακά απώλειες και για το γερμανικό DAX στη Φραγκφούρτη 0,02%. Στο κόκκινο βρίσκεται και ο γαλλικός CAC 40 στο 0,9%. Στον αντίποδα, το ιταλικό και το ισπανικό χρηματιστήριο καταγράφουν κέρδη. Συγκεκριμένα το χρηματιστήριο του Μιλάνου βρίσκεται στο συν 0,33% και το χρηματιστήριο στη Μαδρίτη στο συν 0,12%. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει και στις ισοτιμίες που παρακολουθούμε στενά το τελευταίο χρονικό και το τελευταίο χρονικό διάστημα κυρίως.
Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ευρώ και η στερλίνα ενισχύονται έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Συγκεκριμένα το ευρώ διαμορφώνεται στο 1,063 περίπου, 0,62, και η στερλίνα στο 1,249, δηλαδή 1,25 περίπου έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Τώρα, Ματίνα, μάθαμε πριν από λίγη ώρα ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία. Ανάμεσα στο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών και τον Αμερικανό ομολογό του, έτσι. Ακριβώς, Βασίλη. Χθες λοιπόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Βόλφαγκ Σόιμπλε με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μινουτσίν. Οι δύο άνδρες λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Λευκός Οίκος, συζήτησαν και επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για μια επικοδομητική συνεργασία. Μάλιστα, ο Βόλφαγκ Σόιμπλε προσκάλεσε τον Αμερικανό ομολογό του στη ΣΥΣ των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των G20 που θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο, και μάλιστα ο κ. Μινουτσί είπε ότι φυσικά θα παραστεί και εκεί θα έχουν την ευκαιρία για περαιτέρω συνομιλίες και φυσικά να δούμε πώς μπορούν να συνεργαστούν. Είναι πολλά τα σκιά που υπάρχει ανάμεσα στο ποια θα είναι η οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση Τραμπ, γιατί μέχρι στιγμής, παρά τις κινήσεις που έχει κάνει, δεν έχει ανοίξει ακόμη λεπτομερώς τα χαρτιά του. Και φυσικά έχει πει διάφορα για την επιβολή δασμών. Έτσι λοιπόν, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία ανάμεσα στα δύο κράτη. Λοιπόν, Στίβεν Μνούτσιν είναι ο νέος Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ. Το λέμε απλά για να μάθουμε, μαθαίνουμε τώρα και Ματίνα σιγά σιγά και τους καινούργιους υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ. Όσοι απομένουν, γιατί παραιτείται ο ένας μετά τον άλλον, και μάλιστα υπάρχουν και πληροφορίες ότι σύντομα θα υπάρξει και ένα σχηματισμό στην κυβέρνηση Τραμπ, για να δούμε. Στην Αμερική ένα σχηματισμό τόσο γρήγορα. Λοιπόν, έτσι λένε τώρα, λόγω του σκανδάλου φυσικά που υπάρχει. Έχουμε και τον υποψήφιο υπουργό εργασίας, το δούμε και συνέχεια, ο οποίος τελικά και αυτός αποχώρησε. Πάμε όμως, Ματίνα, να δούμε τι συμβαίνει με τα εταιρικά αποτελέσματα και τόσο τέλος πάντων ανακοινώνονται και στην Ευρώπη αλλά και με τις εταιρείες. Ναι, είχαμε σήμερα εταιρικά αποτελέσματα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Η General Motors, λοιπόν, οι πωλήσεις στις νέες ταξινομήσεις για τον μήνα Ιανουάριο εμφανίστηκαν πιο αδύναμες στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα ενισχύθηκαν 5,3%, ήταν λίγο πιο αδύναμες, και φυσικά στον απόϊχο των πληροφοριών ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ της General Motors, η οποία φυσικά έχει μεταξύ των άλλων και τη μάρκα Opel, μεταξύ της General Motors και της PSI που έχει την Peugeot και τη Citroën. Η Peugeot και η Citroën λοιπόν στην Ευρώπη, οι πωλήσεις τους, οι νέες ταξινομήσεις για το μήνα Ιανουάριο ενισχύθηκαν κατά 6%. Πολύ σημαντική άνοδο κατέγραψε και η Volkswagen, 10%, 1,5 χρόνο μετά φυσικά το σκάνδαλο με το παραποιημένο λογισμικό καταμέτρησης των ατμοσφαιρικών ρήπων. Και όλα αυτά λοιπόν, βλέπουμε ότι γενικότερα οι πωλήσεις για τον μήνα Ιανουάριο στην Ευρώπη νέων αυτοκινήτων πήγαν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Έπιασαν σχεδόν ρεκόρ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Τώρα, Ματίνα, πες μας λίγο τι συνέβη το πρωί στις ασιατικές αγορές και από τι ακριβώς επηρεάστηκαν αυτές οι κινήσεις. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους τα κινέζικα χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei έκλεισε στο μείον 0,47%, το χρηματιστήριο του Hong Kong και ο δείκτης Hang Seng στο συν 0,47% και το χρηματιστήριο στη Σανγκάη στο συν 0,58%. Και να πούμε, Βασίλη, ότι για τον μήνα Ιανουάριο οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα υποχώρησαν κατά 9,2%. Και ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν διαμορφωθεί στο συν 5,3%, και αυτό φυσικά επηρέασε και το κινέζικο χρηματιστήριο. Σαφέστατα, γιατί οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται μια χώρα και μια οικονομία. Κλείνοντας, Ματίνα, θύμισε μας τι συνέβη χθες στη Wall Street
Αλλά να δούμε τι σημαίνει και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μιας και τον αναφέραμε και νωρίτερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχώς δίνει πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις κινήσεις του. Να δούμε όμως αρχικά πώς ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους οι δείκτες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού στη χθεσινή συνεδρίαση. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στο συν 0,52%, στο συν 0,15% ο S&P 500 και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq στο συν 0,62%. Έτσι λοιπόν, Βασίλη, να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον δίνουν οι Βρετανοί bookers, στοιχηματίζουν για το πόσο θα διαρκέσει η θητεία Τραμπ στην ουσία. Ναι, στοιχηματίζουν και λένε, προβλέπουν ότι μάλλον δεν θα παραμείνει για ολόκληρη την τετραετία στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, και φυσικά αυτή η πιθανότητα ότι ο πρόεδρος μπορεί να αποσυρθεί από τη θέση του, είτε λόγω κατηγοριών, είτε με δική του παραίτηση πριν την ολοκλήρωση της θητείας του. Αυτή η πρόβλεψη έχει διπλασιαστεί τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ειδικότερα οι εταιρείες στοιχημάτων αυτό δίνουν στη Μεγάλη Βρετανία, και αυτό φυσικά συμβαίνει λόγω και του σκανδάλου ότι πολλοί στενοί συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου είχαν συνεχή επικοινωνία με υψηλόβαθμα στελέχη της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, κάτι που το απαγορεύει το Αμερικανικό Σύνταγμα, και φυσικά αυτό έχει προκαλέσει τριγμούς μόλις περίπου ένα μήνα. Και βλέπουμε και παρατήσεις και βλέπουμε και πολύ μεγάλες αντιδράσεις και μέσα στις ΗΠΑ. Ματίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες από το διεθνή χώρο. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο μέτωπο της δικής μας διαπραγμάτευσης. Αν ευσταθούν οι πληροφορίες που λένε ότι μπαίνει το ποτηρητή του ΔΝΤΑΦ στην Ελστάτ και υπάρχει κόντρα κομισιών ΔΝΤΑΦ για τα στοιχεία της Ελλάδας για το 2016. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς εν ώψη του Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, και να δούμε αν τελικά έχει προκύψει στο ενδιάμεσο μια νέα κόντρα. Δηλαδή, μετά και τη χθεσινή επίσκεψη του Μοσκοβισή, που είδαμε και τις δηλώσεις του Ντέσεμπλουμ, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση για μια συμφωνία την ερχόμενη Δευτέρα, και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία τους τα μάζεψαν. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχουν καινούργια δεδομένα. Πάμε στον Τάσο Δασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη, για να μας μεταφέρει πληροφορίες σε αυτό το μέτωπο. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, γιατί είναι αρκετά, να τα ξεκινήσουμε ένα-ένα για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κόντρα, καινούργια κόντρα, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ, και είναι κόντρα ΔΝΤΑΦ και Κομισιόν και Ελλάδος? Δεν θα την έλεγα κόντρα. Υπήρχε μια ερώτηση του βουλευτή και του υπεύθυνου του οικονομικού της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Χρήστου Σταϊκούρα, στη Βουλή προς τον κύριο Θανόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με την οποία ζητούσε να μάθει εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε να υπάρχει παρατηρητής για την καταγραφή των στοιχείων του 2016 που θα γίνει, δηλαδή για το EDP της ελληνικής οικονομίας, που θα το στείλουμε, υποτίθεται, μέχρι το τέλος Μαρτίου στην Eurostat. Ο κ. Δανόπουλος είπε ότι ναι, υπάρχει το αίτημα και το έχουμε κάνει αποδεκτό. Το έχουμε κάνει αποδεκτό γιατί το Ταμείο είναι μεγάλος χρήστης των στατιστικών δεδομένων μας και συν τις άλλες δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα. Τώρα, από το αν συνδυάζεται αυτή η κίνηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την αμφισβήτηση, την εκατέρωθεν αμφισβήτηση των στατιστικών για την ελληνική οικονομία, αυτό είναι φανερό, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμένει στις δικές του εξαιρετικά απεσιόδοξες προβλέψεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ακούσαμε και χθες τον κύριο Μοσκοβισή να λέει ότι τα στοιχεία της Eurostat είναι αξιόπιστα. Τα στοιχεία της Eurostat συλλέγονται κατευθείαν από τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές στην περίπτωσή μας της Ελστάτ, άρα ουσιαστικά δικαίωνε την Ελστάτ για το απέτυχο που έβγαλε, δηλαδή την υπεραπόδοση της οικονομίας,
και την, την, το θετικό ρυθμό ανάπτυξη που υπάρχει για το 2016 και σε δεύτερο χρόνο και για το πρωτογενές πλεόνασμα, να το δούμε αρκετά το στόχο που είχε για το πρόγραμμα. Απλά Τάσο, ήρθε τη στιγμή αυτή που μάλλον λίγες ώρες πριν ο Πολ Τόμσεν είπε ότι θα δούμε, θα εξετάσουμε, θα επεξετάσουμε τα στοιχεία και άμα δούμε ότι έχουμε κάνει λάθη στους υπολογισμούς μας για την Ελλάδα θα επαναρθώσουμε. Και απλά είναι σαν να κολλάει το ένα μετάλλο, αλλά μπορεί τελικά να μην έχει και τόσο μεγάλη σχέση το ένα με το άλλο, αν το δούμε από μια πιο ψυχρή πλευρά. Έμεση ή άμεση θα το δούμε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Η έμεση ή άμεση θα το δούμε. Επειδή έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ταυτιστεί σε κάποια πράγματα, σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει την αναμενόμενη υποχώρηση του να δεχτεί τα καλύτερα στοιχεία ή με κάποιες υποδιαστολές τα καλύτερα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και να βελτιώσει και τις προβλέψεις του. Να τις κάνει πιο ήπιες και πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στηρίζονται και η έκθεση του άρθρου 4, παρότι έγινε σχετικά πρόσφατα, βασίστηκε σε στοιχεία πολύ παλιά. Όταν ακόμα για την ελληνική οικονομία περιμέναμε να έχουμε την οριακή ύφεση του 0,3 και το πρωτογενές πλεόνασμα να ήταν αρκετά χαμηλότερο από αυτό που τελικά έχει προκύψει. Σε αυτή τη φάση, επειδή και οι Ευρωπαίοι έχουν ταυτιστεί στην ιδέα του ότι η Ελλάδα πρέπει να ψηφίσει εκ των προτέρων μέτρα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επειδή θέλει να είναι στο ελληνικό πρόγραμμα. Συγγνώμη. Τάσο, αυτό πάντως μπορεί να, αυτό που μας περιγράφεις κλείνοντας, μπορεί να φέρει καθυστέρηση στην αξιολόγηση. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που πλέον αρχίζει και το Δέλτα Νταφ και λέει να υποχωρήσω κι εγώ λίγο, διότι ακούει και φωνές μέσα από τη Γερμανία που αρχίζουν και λένε ότι μήπως να δούμε τελικά και το πρόγραμμα της Ελλάδος χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το γράφουν σήμερα και γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά δηλαδή μπορεί να δώσουν αυτές οι νέες διαπραγματεύσεις επί των νέων στοιχείων να φέρουν μια καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης και να μην το έχουμε μέσα Φεβρουάριο. Μιλάς τώρα για τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος είναι μία φωνή. Να θυμίσω εγώ ότι ο κύριος Σόιμπλε, όταν επιχείρησε να κάνει μια ανοίξη για ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα χωρίς το δουνο του, είχε δεχτεί προσκυνιακά, βέβαια την επόμενη μέρα το πήρε πίσω και απειλούσε πάλι με Brexit, αλλά την ανακοίνωση της θέσης του κύριου Σόιμπλε βρέσκεται να αντιμετωπίζεται αρνητικά, όχι μόνο από αυτούς που θέλουν να υπάρχει πρόβλημα για πρόγραμμα για την Ελλάδα, μάλλον όχι μόνο από αυτούς που αντιμάχονται το πρόγραμμα για την Ελλάδα, κυρίως τους χριστιανοκοινωνιστές, αλλά και από τους χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή το δικό του το κόμμα που υποστηρίζει το πρόγραμμα της Ελλάδας του διαμήνυσε ότι χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, αυτό που είπε την επόμενη μέρα δηλαδή. Και θα πρέπει να φτιάξουμε νέο πρόγραμμα, το οποίο θα ξαναπεράσει από το Κοινοβούλιο, έστω και αν υπάρχει μια αμφισβήτηση, γιατί υπάρχει το Ομοσπονδιακό, το Συνταγματικό Δικαστήριο που λέει ότι δεν είναι απαραίτητο να περάσει από τη Γερμανική Βουλή. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, εάν θα φτάσουμε σε μια λύση χωρίς νουντού, αυτή θα είναι ίστατη και αφού θα έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια του χρόνου. Στην παρούσα φάση και πριν ξεκινήσουν οι εκλογικές αναμετρήσεις, μάλλον στο παραπέντε των εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη, όλοι στρέφονται σε μια λύση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει, επαναλαμβάνει και δια των στελεχών του και δια των εκπροσώπων του, ότι θέλει να είναι στο ελληνικό πρόγραμμα, θα δούμε τώρα αν αυτή η πρώτη έστω φραστική υποχώρηση του κυρίου Τόμσεν θα έχει και συνέχεια, δηλαδή θα το δούμε να υποχωρεί και σε μια λύση για τα μεσοπρόθεσμα του χρέους και τελικά και στις προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία ζητώντας λιγότερα μέτρα. Πάντως χτες ο κύριος Μοσκοβισή ξεκαθάρισε στην ελληνική πλευρά ότι χωρίς την εκ των προτέρων ψήφιση μέτρων καλύτερα να μην περιμένουν συμφωνία
τουλάχιστον όχι πριν τις Ολλανδικές εκλογές. Σωστά, πριν τις 15 και μαζί, Μαρτίου. Και μαζί βέβαια και όλα τα παρελκόμενα, δηλαδή και τη συνεδρίαση, μια θετική συνεδρίαση της ΕΚΤ για να μας βάλει στην προσθετική χαλάρωση και βεβαίως τη δόση των 6,1 δις ή τουλάχιστον την ανακοινωμένη δόση, γιατί όσο περνάει ο καιρός νομίζω ότι θα αυξάνεται και η δόση, γιατί το πρόγραμμα προχωράει, η Ελλάδα συνεχίζει να πληρώνει με δικά της λεφτά τις υποχρεώσεις της μηνιαίες, είναι χαμηλές μεν, αλλά δεν συμβαδίζουν το χρηματοδοτικό πλάνο του δανείου από τον ESM, ναι. Δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες τις δανειακές. Βάλε επίσης 24 Φεβρουαρίου, αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε Moody's και Fitch που θα αποφαρθούν για την ελληνική οικονομία. Αναβάθμιση, τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα μας πούν. Βάζω το χρονοδιάγραμμα, τάσο όλο στο. Έτσι, με τα σημερινά δεδομένα δεν ομολογούμε, δεν νομίζω. Χωρίς να κλείσουμε δεύτερη αξιολόγηση και χωρίς να έχουμε σαφή προοπτική για ποσοτική χαλάρωση, δεν νομίζω ότι θα αναβαθμίσουν. Το πολύ πολύ να διατηρήσουμε τις προβλέψεις σταθερές. Ή να μας παραπέμψουν για μια άλλη ημερομηνία, για νεότερα. Τάσο, να σε ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για το ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε χρήσιμες πληροφορίες. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε πώς αντιλαμβάνεται και το ελληνικό χρηματιστήριο, τάσο συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες γύρω από το θέμα της διαπραγμάτευσης. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του SBC. Παρακολουθούμε τόσο συμβαίνουν στις αγορές με φόντο τις εξελίξεις και πάνω στο γύρω από το ελληνικό πρόγραμμα, γύρω από τόσο συμβαίνουν για τη χώρα μας και την αξιολόγηση. Πάμε να μιλήσουμε και να πάρουμε μια άποψη και από το χρηματιστηριακό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Χρυσοχοίδη. Κύριε Χρυσοχοίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι αυτές οι κόντρες εντός ή εκτός αγωγικών επηρεάζουν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, διότι δεν ξέρω αν εσείς, αλλά ίσως κανένας μας να μην έχει καταλάβει προς τα πού κινούμαστε ή πού βρίσκεται αυτή την ώρα η αξιολόγηση. Προφανώς. Υπάρχει έντονη αβεβαιότητα για το πλάνο, το γενικότερο πλάνο σε σχέση με αυτή την αξιολόγηση και βεβαίως αυτή αποτυπώνεται στις χαμηλές συναλλαγές και στην ευρικότητα και στο χρηματιστήριο. Πάντως παρατηρώ ότι υπάρχει αυτή η νευρικότητα που λέτε. Έτσι, με αυτή την ελαφρία, απ' τώρα δεν ξέρω αν σήμερα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αναμένει νέες εξελίξεις ή αναμένει κάτι ή θα κινούμαστε σε ίδιο μοτίβο μέχρι τουλάχιστον το Eurogroup της Δευτέρας, διότι δεν είναι πολύ μακριά πλέον. Είναι η σημερινή και άλλη μια συνεδρίαση. Και της Δευτέρας, γιατί δεν την προλάβουμε ίσως. Δεν θα προλάβουμε ανοιχτό το ελληνικό χρηματιστήριο, το κλείσιμο της, το πέρας αυτής της συνεδρίασης.
Η αυριανή συνεδρίαση έχει την δική της σημασία, διότι είναι συνεδρίαση λήξης του παραγόγου του δείκτη. Mm-hmm. Αυτό και μόνο από πλευράς κίνησης της αγοράς. Πέραν τούτου, σαφώς οποιοδήποτε θετικό ή αρνητικό νέο θα επηρεάσει την ψυχολογία, αλλά οι περισσότεροι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι ακόμη και το Eurogroup της Δευτέρας δεν φαίνεται να έχει κάτι συγκεκριμένο να πει στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης και της εξέλιξης της. Άρα είναι, δεν θα δώσει και την είδηση που περιμένει ή τις ειδήσεις που περιμένει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ή το σήμα, να πάρουν ένα σήμα οι επενδυτές. Πολύ φοβάμαι πως όχι. Πολύ φοβάμαι πως όχι. Γι' αυτό ίσως, γιατί επειδή παρατηρούμε πάντα και είναι και ένας ψυχολογικός δείκτης και αγορά των ομολόγων, γι' αυτό ίσως και το διαιτές ομόλογα αυτήν την ώρα είναι και πάλι στο όριο του 10%. Επανήλθε και έπεσε τις προηγούμενες μέρες, αλλά λόγω της αβεβαιότητας επανήλθε στο 10, κοντά στο 10%. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες εβδομάδες, με έντονη την απουσία αγοραστών, τα ελληνικά ομόλογα έχουν πιεστεί και προφανώς το πλέον ευαίσθητο, το διαιτές, έχει πιεστεί και αισθητά. Δυστυχώς αποτυπώνει την αποστροφή των διεθνών επενδυτών. Ας μην κρυβόμαστε, με τις συγκεκριμένες εκδόσεις ασχολούνται κυρίως διεθνή κερδοσκοπικά funds. Άρα λοιπόν η τιμολόγηση αυτή δείχνει την αποστροφή τους προς το ελληνικό ρίσκο και μια γενικότερη ίσως αίσθηση μείωσης των θέσεων ρίσκου στα ομόλογα τα ευρωπαϊκά. Έχει παίξει ρόλο, κύριε Σχόρδη, κλείνοντας, έχουν παίξει ρόλο οι αναλύσεις διεθνών οίκων. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες City, Bank of America, Merrill Lynch, που λένε και οι δύο ότι η Ελλάδα θα κλείσει την αξιολόγηση όταν φτάσει στα όρια της ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, όταν φτάσει στο όριο της, δεν έχει χρήματα για να πληρώσει. Που αυτό, ενδεχομένως, όποιος γνωρίζει έτσι, και τα οικονομικά της χώρας, μας παραπέμπει τουλάχιστον για μετά την άνοιξη, για τον Ιούνιο. Αυτά παίζουν ρόλο, δηλαδή αυτές οι αναλύσεις των διεθνών οίκων παίζουν ρόλο πάνω στο ελληνικό χρηματιστήριο. Κοιτάξτε, όλες οι αναλύσεις έχουν τη δική τους σημασία, τη δική τους βαρύτητα, τουλάχιστον στην ψυχολογία των επενδυτών που συμμετέχουν στις συναλλαγές. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτές οι αναλύσεις απηχούν αυτό που λίγο πολύ συζητείται και στην ελληνική αγορά, ότι δηλαδή η κυβέρνηση δεν έχει δείξει ως τώρα κάποια διάθεση επίσπευσης του κλεισίματος και αντίστοιχα βέβαια και οι πιστωτές, ας πούμε ότι είτε κολυσιεργούν ή ότι συνεχώς μεταθέτουν την απόφαση βάζοντας νέα εμπόδια. Σε γενικές γραμμές θα σας έλεγα ότι και οι διεθνείς επενδυτές που ασχολούνται με τις ελληνικές μετοχές και τα ελληνικά ομόλογα είναι σαφώς ενημερωμένοι για τα ελληνικά ζητήματα και αντίστοιχα και οι εγχώριοι επενδυτές, όπως σας είπα, έχουν πλέον εκπαιδευτεί στο να διαβάζουν αυτά τα σημεία. Πιστεύω λοιπόν ότι απλά δείχνουν την τάση, δείχνουν περίπου τι σκέπτεται η επενδυτική κοινότητα, εγχώρια και διεθνής, και λιγότερο προβλέπουν τα μελούμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα περιμένουμε εξελίξεις, περιμένουμε ειδήσεις, διότι είτε αρνητικές είτε θετικές, διότι οι ειδήσεις είναι αυτές που δίνουν τον τόνο στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και αυτοί οι πολύ χαμηλοί τζίροι ίσως περισσότερο κακού κάνουν παρά καλό σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα και τη συναλλακτική δραστηριότητα. Κοιτάξτε, σε ένα χρηματιστήριο. Από μια άλλη οπτική γωνία θα σας έλεγα ότι οι χαμηλές συναλλαγές τουλάχιστον δεν συνιστούν έντονες πωλήσεις. Εννοείται ακραίες κινήσεις κιόλας. Και άμεση διάθεση απεγκλωβισμού από τις ελληνικές μετοχές. Δηλαδή υπάρχει και η θετική ανάγνωση. Απλά θα σας έλεγα ότι παρατείνεται μια κατάσταση, συντηρείται λοιπόν ένα επίπεδο τιμών μέχρι να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα για το που οδεύουμε. Ίσως δηλαδή να συμπλέει η χρηματιστηριακή αγορά με το δημοσιογραφικό ρητό, καθόλου νέα, καλά νέα. Ίσως εκεί να συμπλέουν δημοσιογράφοι και χρηματιστήρια. Κύριε Χρυσοκόδη, να σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας, που έτσι μας μιλήσετε για το τι ακριβώς συμβαίνει πάνω στο ελληνικό χρηματιστήριο και το τι σκέφτονται οι επενδυτές και οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αγοράς. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Παραμένει η νευρικότητα, παραμένει η μικρή πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο, φυσικά υπό τη σκιά των διαβουλεύσεων, των διαπραγματεύσεων και της αβεβαιότητας για το τι ακριβώς θα γίνει με την ελληνική οικονομία. Υπάρχει μια άτυπη εντός ή εκτός αγωγικών κόντρα με τους θεσμούς και ανάμεσα στους θεσμούς και πάλι, Κομισιόν και Δέλτα Νιτάφ, με φόντο ακόμα και τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το 2016. Που πάνω κάτω είναι πολύ κοντά και στα στοιχεία από τα οποία ανακοίνωσε και η Κομισιόν, σχεδόν συμπλέουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κομισιόν πριν από ελάχιστες ημέρες στην έκθεσή της και για τη χώρα μας, που προβλέπει ανάπτυξη 0,3% το 2016, αντί για πρόβλεψη για ύφεση 0,3% το ίδιο έτος. Και πολλά ακόμα στοιχεία τα οποία έτσι θα πρέπει στην ουσία να δει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γι' αυτό και επιβεβαιώθηκε χθες ότι είχε στείλει το Δέλτα Νιτάφ ένα αίτημα να στείλει το ποτηρητή στην Ελστάτ για να ελέγξει αυτά τα στοιχεία. Εμείς πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει όμως με την αγορά, διότι όσο καθυστερεί η αξιολόγηση, τόσο περισσότερο επηρεάζεται η χρηματιστήρια και η αγορά. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με το λιανεμπόριο και στα θετικά του λιανεμπορίου. Οι εταιρείες που ξεχώρισαν το 2016 βραβεύτηκαν από τη Retail Business Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής από την Direction και το περιοδικό Retail Business. Κορυφαίοι νικητές της βραδιάς αναδείχθηκαν τα καταστήματα Public και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μασούτης, Ιωάννης Μασούτης. Χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης ήταν το SBC. Πάμε να δούμε λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Οι υγιείς δυνάμεις του λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας επιβραβεύονται σήμερα στα Retail Business Awards, τα οποία διοργανώνονται για 15η συνεχή χρονιά από την Direction και το περιοδικό Retail Business. Περισσότερα από 800 άτομα συμμετείχαν στην μεγάλη γιορτή του λιανεμπορίου, με την αλυσίδα καταστημάτων Public να αναδεικνύεται retailer της χρονιάς. Το 2016 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στο λιανεμπόριο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι εταιρείες του retail ήταν στο μάτι του κυκλώνα. Ξέρουμε ότι δύο είναι τα βασικά πράγματα που ελέγχουν, επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Το διαθέσιμο εισόδημα και καλώς ή κακώς στο λιανεμπόριο η ψυχολογία. Και τα δύο έχουν αλλάξει πολύ. Σε μια πολύ δύσκολη λοιπόν χρονιά, είναι σημαντικό για μας γιατί τα public κατάφεραν να έχουν μια σημαντική πορεία σε Ελλάδα και Κύπρο και να έχουν και μια σημαντική κερδοφορία. Επίσης, χαρίζοντας πολλά χαμόγελα σε πελάτες μας και το 2016 καταφέραμε και κάναμε δυσαρεστημένους ακόμα λιγότερο. Άρα, αυτό το βραβείο πηγαίνει στους 1.700 συναδέλφους, ανθρώπους της public, που κάθε μέρα δημιουργούν, εξελίσσονται και κάνουν τη διαφορά. Retail Manager 2016 αναδείχθηκε ο κύριος Ιωάννης Μασούτης της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μπαίνοντας εδώ στην αίθουσα είδα πολύ νέο κόσμο, ηλικιακά εννοώ. Πολύ νέο κόσμο και αυτό μου έδωσε χαρά. Επίσης είδα πολλές νέες εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε διάρκεια. Συγχαρητήρια. Εύχομαι του χρόνου αυτή η αίθουσα να μην μας στάνει και εύχομαι σε όλους του χρόνου να είστε κι εσείς εδώ πέρα πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Μεταξύ άλλων, δόθηκαν δύο τιμητικά βραβεία στον κύριο Γιώργο Μουστάκα για την μακρόχρονη προσφορά του στο λιανεμπόριο και στον κύριο Θανάσιο Παπανικολάου επίσης για την πολυετή προσφορά του στο λιανεμπόριο αλλά και την αγορά της εστίασης με αφορμή τα 40 χρόνια πορείας της Γκούντις στην ελληνική αγορά. Στα 20 χρόνια από την δημιουργία του περιοδικού Retail Business, αναφέρθηκε ο εκδότης της Direction Business Network, Βαγγέλης Παπαλιός. Το 2017 είναι μια χρονιά ορόσημο για μας. Φέτος γιορτάζουμε 2 επετείους. Συμπληρώνονται 20 χρόνια από τη δημιουργία του περιοδικού Retail Business, ενώ η φετινή είναι η 15η συνεχόμενη διοργάνωση των Retail Business Awards. Μιας προσπάθειας που ξεκίνησε δειλά, και κατόρθωσε να γίνει ο μεγαλύτερος και ο πιο σημαντικός θεσμός της ελληνικής αγοράς. Χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης ήταν το SBC. Αν
και σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη. Εμείς θα πάμε να δούμε street food, φαγητό έτσι, που μπορεί να βρει κάποιος στο δρόμο. Δεν θα έχει κρέας όμως. Πάμε όμως να δούμε το πρώτο και μοναδικό κατάστημα της κατηγορίας street food με βάση την πατάτα που βρίσκεται στην Κολοκοτρώνη. Ο Άγγελος Αλπέας, έχοντας δει τη συγκεκριμένη ιδέα σε Τουρκία και σε Αγγλία, αποφάσισε να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 2015. Εκεί βρέθηκε η συνάδελφος Ειρήνη Γεωργιλέα. Ήρθαμε για street food εδώ στην Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Η καυτή πατάτα είναι μια πρωτότυπη επιλογή που διαφέρει αρκετά από τις συνηθισμένες. Εκεί συναντήσαμε τον Άγγελο Σαλπέα. Έχοντας γνωρίσει το συγκεκριμένο κόνσεπτ σε Τουρκία και Αγγλία, θέλησε να το εντάξει στην ελληνική αγορά. Σε κάθε χώρα βρίσκεται με διαφορετικό τρόπο, με κάποιες διαφορετικές παραλλαγές. Έτσι και εμείς το αλλάξαμε λίγο, το φέραμε πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα για να το προτείνουμε στον κόσμο μας. Τι θα βρούμε εδώ στην καυτή πατάτα? Θα βρούμε ψητή πατατούλα στο φούρνο, κοφτή, να ανοίγουμε, βάζουμε βούτυρο, τυρί, εναλλακτικά ελαιόλαδο, ανακατεύουμε, φτιάχνουμε μια πολύ ωραία φράτη βάση και από πάνω γεμίζουμε με γεύσεις αρεσκίας μας. Έχουμε 30 διαφορετικές χειροποίητες γεύσεις και όπου ο καθένας μπορεί να κάνει το δικό του μοναδικό συνδυασμό και φυσικά έχουμε και έτοιμες προτάσεις. Είναι ένα φαγητό που μπορεί να γίνει από πολύ βαρύ, που να σε γεμίσει, μέχρι πάρα πολύ ελαφρύ, μέχρι vegan, vegetarian, μυστήσιμο. Σημασία έχει στο street food, διότι καυτή πατάτα ανοίξει σε αυτή την κατηγορία, να έχουμε και προσιτές τιμές. Εδώ σε τι επίπεδο βρισκόμαστε? Ξεκινάμε από τα 3 ευρώ, που είναι η πιο απλή πατάτουλα μας, και φτάνουμε μέχρι τα 5,5. Γενικά, λόγω της εποχής και λόγω της κρίσης, έχουμε προσπαθήσει να συμπιέσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τις τιμές, χωρίς φυσικά να κάνουμε οικονομία στην ποιότητα. Την εβδομάδα καταναλώνονται 2 τόνοι πατάτας. Την ημέρα ψήνονται 250 πατάτες. Το αποκορύφωμα γίνεται Παρασκευή και Σάββατο. Σερβίρονται 80 πατάτες την ώρα. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2015, έχουμε περίπου 1,5 χρόνο. Ξεκινήσαμε πολύ απλά, με 3-4 άτομα. Έχουμε επεκταθεί αρκετά, έχουμε 13 άτομα αυτή τη στιγμή που απασχολούνται. Φυσικά εναλλασσόμαστε με βάρδιες, βέβαια είναι πολύ κουραστικό το ωράριο, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι το μεράκι που μας βοηθάει να συνεχίζουμε για να δουλεύουμε πρωί βράδυ. We'll be right back.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να δούμε τι συμβαίνει λίγο και στον υπόλοιπο κόσμο, διότι θυμίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολύ μεγάλη αναταραχή με φόντο και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τις επαφές που είχαν στελέχη της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ με την Ρωσία, με την Μόσχα, και είχαμε και μπάρας παρατήσεων και πολλές αναφορές μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έναν αβρασμό ο οποίος υπάρχει. Και πλέον ο Λευκός Οίκος έχει δειχθεί και ένα νέο πλήγμα. Απέσυρε την υποψηφιότητά του για το Υπουργείο Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτείων ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Άντριου Πάσντερ, μετά από την διαφαινόμενη αδυναμία του να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους εμπιστοσύνης από τους Ρεπουμπλικάνους και Ρωσιαστές εν ώψη και της ψηφοφορίας για την έγκρισή του στο αξίωμα. Ήταν ο εκλεκτός του Τραμπ για το Υπουργείο Εργασίας, μια επιλογή όμως που δεν θα λάμβανε έγκριση από το Κογκρέσο. Ο επιχειρηματίας Άντριου Πούντζερ βρέθηκε στο στόχαστρο Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων και αναγκάστηκε να αποσυρθεί. Αιτίες και κατηγορίες για κακομεταχείριση των εργαζομένων του. Οι παλαιότερες δηλώσεις του για το κατώτατο ορομίσθιο, οι καταγγελίες της πρώην συζύγου του για απρεπή συμπεριφορά και η παραδοχή του πως το παρελθόν είχε προσλάβει παράτυπη μετανάστρια ως οικιακή βοηθό χωρίς να καταβάλει φόρο για τις υπηρεσίες της. Ένα ακόμα πλήγμα για τον Λευκό Οίκο μετά την παρέτηση Φλίν. Μια υπόθεση για την οποία οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζήτησαν τη διεξαγωγή έρευνας. Απαιτείται μια ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα, γιατί ο Λευκός Οίκος γνώριζε για εβδομάδες πως ο στρατηγός Φλίν παραπλανούσε τον αντιπρόεδρο και πως η συζήτηση για τις κυρώσεις με τη ρωσική κυβέρνηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, καθώς ήταν ευάλωτο σε εκβιασμό, ανέφερε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Γερουσία, Τσάρλς Σούμερ. Ο Μάικλ Φλίν παραιτήθηκε μόλις 3 εβδομάδες μετά τον διορισμό του στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, στον απόϊχο των αποκαλύψεων για τις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρέσβη στην Ουάσιγκτον, πριν ο Τραμπ βρεθεί στον Λευκό Οίκο. Σπουδαία ερευνητική συμφωνία στη Μέση Ανατολή υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να δείξει ελαστικότητα και να περιορίσει τους επικισμούς. Μια πραγματικά σπουδαία ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να δείξει ελαστικότητα και να περιορίσει τους επικισμούς. Όμως υιοθέτησε πλήρως τη θέση του Νετανιάχου ότι οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ για να επιτευχθεί ειρήνη. Παράλληλα, απέφυγε να ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της λύσης των δύο κρατών, που ήταν μέχρι σήμερα πάγια θέση της Ουάσιγκτον. Έχουμε λοιπόν τη λύση των δύο κρατών ή του ενός κράτους και μου αρέσει αυτή που αρέσει και στις δύο πλευρές. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή που αρέσει και στις δύο πλευρές. Μπορώ να ζήσω και με τις δύο. Νόμιζα για καιρό ότι η λύση των δύο κρατών είναι ίσως η ευκολότερη ανάμεσα στις δύο. Ειλικρινά όμως, εάν ο Μπίμπι και οι Παλαιστίνοι, το Ισραήλ και οι Παλαιστίνοι είναι χαρούμενοι, είμαι χαρούμενος με αυτή που τους αρέσει. Κληθείς να σχολιάσει τη λύση των δύο κρατών, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία και λιγότερο οι ταμπέλες. Οι δύο προϋποθέσεις για την ειρήνη, η αναγνώριση του εβραϊκού κράτους και η ασφάλεια του Ισραήλ στα δυτικά του Ιορδάνη ποταμού, παραμένουν επίκαιρες. Πρέπει να αναζητήσουμε νέους τρόπους και νέες ιδέες για να τις επαναφέρουμε. Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι κοιτά πολύ σοβαρά το θέμα της μετακίνησης της Αμερικανικής Πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Μια προοπτική που προκαλεί την έντονη αντίδραση των Παλαιστινίων. Και ερχόμαστε και πάλι στη Γυραιά Ήπειρο. Σε προεκλογική περίοδο μπήκε και επίσημα η Ολλανδία, με τις κάλπες στη χώρα να στείνονται στις 15 Μαρτίου. Το ξενοφοβικό κόμμα συνεχίζει να προηγείται ως τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο παραμένει μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων στη χώρα. Ξεκίνησε και επίσημα η προεκλογική περίοδο στην Ολλανδία εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 15ης Μαρτίου. Το ξενοφοβικό κόμμα της Ελευθερίας του Γκέρτ Βίλντερς προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Με βάση τις πιο πρόσφατες μετρήσεις αναμένεται να συγκεντρώσει το 20% των ψήφων. Οι αναποφάσιστοι όμως είναι ακόμα αρκετοί. Μου είναι δύσκολο. Ακόμα χρειάζεται να το σκεφτώ αρκετά, αλλά θα ήθελα να ψηφίσω την αριστερά, όπως έκανα πάντα μέχρι σήμερα.
όμως φοβάμαι την Αλ-Κάιντα. Και την ίδια ώρα φοβάμαι πολλούς ανθρώπους που πρόκειται να ψηφίσουν τη δεξιά. Η Αλ-Κάιντα και ik denk dat heel veel mensen heel rechts gaan stemmen. Daar ben ik heel bang voor. 28 πολιτικοί σχηματισμοί διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και το κόμμα Ελευθερία καταλάβει την πρώτη θέση, θα κληθεί να επιδιώξει συνενέσεις με 3 ή 4 κόμματα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Όμως σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν απορρίψει τη συνεργασία με τον ακροδεξιό, αντιϊσλαμιστή και ευρωσκεπτικιστή Βίλντερς. Το συντηρητικό κόμμα του πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε αναμένεται να τερματίσει δεύτερο με 16%, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Πρόσφατο γκάλοπ της εταιρείας Motivaction αποκάλυψε ότι το 61% των ψηφοφόρων θεωρούν τους Ολλανδούς πολιτικούς ελιτιστές, αναξιόπιστους και ανέντιμους. Πάμε να δούμε ακόμα περισσότερες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, όπως για παράδειγμα το μαύρο που έριξε στο CNN ο Μαδούρο. Την αναστολή της μετάδοσης του CNN στα ισπανικά σε όλη τη Βενεζουέλα διέταξε ο Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος της χώρας κατηγόρησε το μέσο για διαστρέβλωση της αλήθειας έπειτα από μετάδοση εκπομπής για έκδοση παράνομων διαβατηρίων. Λίγες ημέρες πριν ο Μαδούρο είχε δηλώσει ότι επιθυμεί το μαύρο στο CNN μετά από σχόλια εργαζομένη στο δίκτυο, η οποία σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ανέφερε ότι οι μαθητές λιποθυμούν από την πείνα στα σχολεία. Σύμφωνος με την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ να ανασταλεί ο επικισμός του Ισραήλ σε παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε με γραπτή ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως θα επιθυμούσε μια μικρή υπαναχώρηση στις επικιστικές δραστηριότητες του Ισραήλ, στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό από τον Λευκό Οίκο. Τουλάχιστον 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της έκρηξης παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Βαγδάτη. Το όχημα ανατινάχθηκε στη σιητική συνοικία Sand City, ανατολικά της Ιρακινής πρωτεύουσας, σε πολυσύχναστο δρόμο με μάντρες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Η επίθεση έχει χαρακτηριστικά της δράσης των τζιχαντιστών, αλλά κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Ένα ανέκδοτο δοκίμιο για τους εξωγήινους και τη ζωή στους άλλους πλανήτες φέρεται να δακτυλογράφησε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το κείμενο 11 σελίδων προοριζόταν πιθανώς για εφημερίδα, γράφτηκε από τον Τσόρτσιλ το 1939, αλλά δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Ο Τσόρτσιλ ορίζει στο δοκίμιό του τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη ζωής και αναφέρει πως θα μπορούσε να αναπτυχθεί ζωή και σε άλλα ηλιακά συστήματα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε διεθνές πεδίο. Εμείς πριν κλείσουμε να πούμε ότι στη 1:30, για δεύτερη φορά μάλλον μέσα αυτήν την εβδομάδα, θα έχουμε ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Θα ενημερώσει στους πολιτικούς συντάκτες για τα όσα συμβαίνουν με την ελληνική οικονομία. Αυτό έγινε και την περασμένη Τρίτη και θα γίνει και σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι. Προφανώς το επίκεντρο θα είναι μεταξύ άλλων και τα όσα συμβαίνουν γύρω από το θέμα της αξιολόγησης. Την αποκωδικοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης της επίσκεψης Πιέρ Μοσκοβισή χθες στην Αθήνα, που είδε και τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας φυσικά που τον παρασημοφόρησε, αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φυσικά όμως στο επίκεντρο θα είναι τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με φόντο και το Eurogroup της επόμενης Δευτέρας, αλλά και αυτή την κόντρα που φέρεται να έχει ξεσπάσει και σε πολιτικό επίπεδο, με τον τοποτηρητή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή για τα στοιχεία του 2016. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από χθες το βράδυ. Παρατηρούμε επίσης εμείς και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, το οποίο έτσι κινείται με μια νευρικότητα. Αύριο θυμίζουμε ότι κλείνουν και τα παράγωγα. Έχουμε ημέρα παράγωγων αύριο, αλλά με φόντο και το Eurogroup της Δευτέρας. Έχει μια νευρικότητα, μια πολύ μικρή πτώση με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και στις 8 το βράδυ με την εκπομπή Πράξης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.